Οι Τούρκοι εχθές αργά το βράδυ κάλεσαν για εξηγήσεις τον Έλληνα πρέσβη και κατηγορούν το ελληνικό κράτος πως εκπαιδεύει Κούρδους. Το γεγονός αυτό έρχεται μετά τις προκλητικές δηλώσεις Τούρκων πολιτικών περί αποστατικοποίησης και την στήριξη Ευρωπαίων και Αμερικανών στην Ελλάδα και αδειάζουν την Τουρκία. Να θυμίσουμε ότι η Τουρκία είναι κόκκινο πανί για την Ευρώπη και τους Αμερικανούς αφού παρέχει διευκολύσεις στους Ρώσους. Φαίνεται ξεκάθαρα πως η Τουρκία βρίσκεται σε αδιέξοδο και προσπαθεί με κάθε τρόπο να δημιουργήσει θερμό κλίμα για το καλοκαίρι και τοποθετεί Ελλάδα, Φιλανδία και Σουηδία στην λίστα με όσους βοηθούν τους Κούρδους. Οι Τούρκοι μάλιστα θεωρούν ακόμα και τις συγκεντρώσεις Κούρδων ως τρομοκρατία και έχουν κάνει συστάσεις σε Σουηδία και Φιλανδία να απαγορέψουν οποιαδήποτε συγκέντρωση Κούρδων στο έδαφος τους. Μάλιστα, χθες το βράδυ ο Τσελίκ διεμήνυσε στον Έλληνα πρέσβη το πάγιο αίτημα των Τούρκων περί αποστατικοποίησης των νησιών του Αιγαίου. Παράλληλα όμως με το χθεσινό επεισόδιο στις σχέσεις με την Τουρκία, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών Φαρούκ Καϊμάτσι εξαπέλυσε νέες απειλές κατά της χώρας μας, κάνοντας λόγο για μη ρεαλιστικές και μαξιμαλιστικές αξιώσεις όσον αφορά το Αιγαίο και την Κύπρο. Όπως δήλωσε, αυτό πρέπει να σταματήσει. Οι Τούρκοι λένε ότι έχουν δείξει υπερβολική υπομονή και αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση θα μπορούσαμε να οδηγηθούμε σε σοβαρή κρίση και ότι οι Έλληνες θα βρεθούμε αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις. Δεν ξέρουμε ειλικρινά ποιος θα βρεθεί σε δύσκολη κατάσταση, καθώς τις προηγούμενες ημέρες τα ελληνικά Ραφάλ λόκαραν το υδρογραφικό Τσεσμέ από μεγάλη απόσταση και έτσι οι Τούρκοι αναγκάστηκαν να αποχωρήσουν. Μακάρι να βγούμε λάθος, αλλά υπάρχουν δείγματα ότι πλέον το ενδεχόμενο σύραξης είναι από μέρα σε μέρα ιδιαίτερα πιθανό. Επιπλέον, με την παραμικρή επιπλέον σπίθα, θα αναζωπηρωθεί το αμερικάνικο σχέδιο για το Κουρδιστάν που αφορά όχι μόνο πλέον την ασφάλεια του Ισραήλ και της Μέσης Ανατολής, αλλά και της Ελλάδος. Κοινοποιήστε το βίντεο στους φίλους σας, κάντε εγγραφή και πατήστε το καμπανάκι ώστε να βλέπετε πρώτοι τα βίντεό μας. Πείτε μας επίσης την άποψή σας στα σχόλια. Σας ευχαριστούμε πολύ.